Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Χανίων. Είναι το αποχετευτικό της Γεωργιούπολης και των γύρω περιοχών, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Να σας θυμίσω ότι το έργο είχε ενταχθεί και παλιότερα στο ΕΠΕΡΑ. Για άγνωστους λόγους απεντάχθηκε μαζί με άλλο ένα έργο της Κρήτης. 100 μάλλον έργα σε όλη την Ελλάδα απεντάχθηκαν, έγινε μια οριζόντια περικοπή. Αλλά η σημασία του έργου ήταν τέτοια που δεσμεύτηκε ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα το εντάξει στο περιφερειακό πρόγραμμα, παρότι είναι πολύ μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο 18,5 περίπου εκατομμυρίων. Πλην όμως έχει τόσο μεγάλη σημασία περιβαλλοντική για την περιοχή ολόκληρη, για τον κόλπο αυτό της Γεωργιούπολης και για τον τόπιο πληθυσμό, αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που πάνε κάθε χρόνο σε ξενοδοχεία. Επομένως, ένα έργο που προβλέπεται μελλοντικά και υπάρχει θρησκευτική δέσμευση για την περιφέρεια να συμπεριλάβει και τα λίμματα της υπόλοιπης τακτογραμμής του όμορου Δήμου Ρεθύμνης, αυτό που δεν πάνε στον περιοχικό καθαρισμό, λέει το Ρεθύμνο, όπως είναι ο πρώην Δήμος Λαπαίων, η περιοχή δηλαδή η Επισκοπή στα Γερούπολη κλπ. Έτσι ώστε το έργο αυτό να προστατεύσει συνολικά όλο τον κόλπο από Γεωργιούπολη μέχρι Ρεθύμνο. Κύριε Καλογερή, 4 υποέργα, πάνω από 4.000 μέτρα ακτινά. Το γεγονός ότι είχε ταχθεί στο ΕΠΕΡΑ, ότι εντάξει τώρα στο ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι η μελέτη είναι όριμη, άρα πάμε και για άμεση δημοπράτηση, έτσι. Ακριβώς. Τα τείχη δημοπράτησης, από ό,τι ξέρω, είναι έτοιμα. Μετά την ένταξη του έργου, φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να πάμε γρήγορα και στην έγκριση δημοπράτησης. Κοίτανε, και να πούμε ότι ήταν έτοιμα της περιοχής, των τοπικών φορέων και των επιχειρηματιών. Ακριβώς, ήταν έτοιμα και ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα για δέσμευση του Περιφερειάρχη, ο οποίος το είχε πει και δημόσια. Πολλοί αμφέβαλαν αν κατά πόσο, επειδή το μέγεθος του έργου ήταν πολύ μεγάλο, θα μπορούσε να ενταχθεί, όμως το ανέλαβε ακριβώς γιατί την Κρήτη, όπως είπαμε, σαν περιφερειακή διοίκηση τη βλέπουμε ενιαία. Δεν βλέπουμε περιοχές μόνο, βλέπουμε την Κρήτη ενιαία και προστατεύουμε και το περιβάλλον συνολικά και το προϊόν το οποίο έχει επενδυθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αχτές καθαρές για όλο τον κόσμο.